χώρο της τηλεόρασης. Όχι, ήταν τελείως τυχαίο όλο αυτό. Πού γνωριστήκατε με τον Γιάννη? Στον Αντώνη Ρέμο. Στον Αντώνη Ρέμο έχει κάνει αυτό ο Αντώνης. Έτσι ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά. Και σε είδε και φλέρταρε και αυτά. Εκεί έγινε η πρώτη γνωριμία. Σε κοινό τραπέζι. Σε κοινό τραπέζι, ναι. Μήπως ήταν. Θα γινόταν συνηθέσιο. Μήπως γινόταν τέτοιο. Όχι, δεν είχε ξεκινήσει έτσι. Να πω ότι θα σφαίρω να φύγει. Ναι, εντάξει. Από τη μία μεριά φέρανε κορίτσια, από την άλλη φέρανε αγόρια. Λίγο έγινε όλο αυτό. Ναι. Και την επόμενη κάπως βρεθήκαμε, μετά βρεθήκαμε και την παραεπόμενη. Και όλο αυτό βγήκε πολύ όμορφα. Και την πρόταση γάμου την κάνει μέσα στο αεροπλάνο για το Παρίσι. Ναι, ναι, ναι. Πόσο καιρό μετά τα φτιάξατε μετά από. Μετά από ένα χρόνο. Μετά από ένα χρόνο. Ναι. Δηλαδή ένα χρόνο διήρκησε πλέον να το πάρει απόφαση και αυτό ότι θέλει να είναι μαζί σου. Ναι, ναι. Λίγο το σκέφτηκα, εντάξει, δεν ήξερα πού θα νομίζω, κοίταξε τώρα ότι. Εντάξει, νομίζω ότι και τα πάρα πολλά χρόνια δεν είναι ότι. Βλέπω και κάποιου που είναι 10 χρόνια, 8 χρόνια, 9 χρόνια. Δεν είναι το πώ θα βγει στον καθένα, δεν ξέρω. Είναι πόσο σίγουρο είσαι εκείνη την ώρα. Εσύ ήσουν σχεσάκια ή έτσι τη ζωή σου. Ήμουνα σχεσάκια. Ναι, μ' άρεσε να έχω τη βάση μου. Σ' άρεσε να προσπαθεί τουλάχιστον να κάνει κάτι. Δεν μου άρεσε να το ξεκινάω κάπου και να δίνω ενέργεια. Μάλιστα. Και να είμαστε λοιπόν με δεύτερο παιδί, ρε Βάσο. Είδες που φτάσαμε. Καταπληκτικό όμως αυτό. Μπράβο. Σκέφτεσαι μετά τη γέννα και του δεύτερου παιδιού και μακάρι να έρθει και τρίτο, αν το θέλετε. Δεν θέλουμε, Γρηγόρη, καλά είμαστε. Θα θέλεις να ξανασχοληθείς με το modeling? Όχι, να σου πω την αλήθεια. Όχι. Όχι. Άρα έχει τελειώσει και το άγχος σου ενός ό,τι αφορά το επαγγελματικό τομέα του σώματός σου. Γιατί το να είσαι μια όμορφη γυναίκα με το σώμα σου, αυτό είναι. Όχι, δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει να κάνει μόνο με το επαγγελματικό. Έχει να κάνει και με το πώς θέλει κάθε γυναίκα να είναι, έτσι. Σ' άγχωσε καθόλου ότι θα γίνω μαμά και. Όχι, δεν με άγχωσε καθόλου. Γιατί νομίζω ότι όλα γίνονται στην ώρα τους. Δηλαδή, αυτή την περίοδο εγώ ήθελα να κάνω παιδί, δεν με ενδιαφέρε το αν θα χαλάσω. Σίγουρα πρόσεχα ως ένα σημείο τον εαυτό μου, αλλά από εκεί και πέρα. Ήθελα να την απολαύσω. Ειδικά η πρώτη εγκυμοσύνη ήμουν πολύ πιο χαλαρή. Έτρωγες πιο πολύ? Έτρωγα πάρα πολύ. Ναι, είχα πάρει και περισσότερα κιλά. Mm-hmm. Είχα και λίγο άγνοια για το τι θα ακολουθήσει. Τώρα στη δεύτερη ήμουν λίγο πιο συγκρατημένη σε πράγματα. Ποιο είναι το πιο παράξενο πράγμα που ζήτησες και στη δύο εγκυμοσύνες από το Γιάννη? Δεν ζήτησα κάτι περίεργο. Ένα βράδυ, ρε παιδί μου. Όχι, έτρωγα συνέχεια καρπούζι, επειδή είχαν και δύο καλοκαίρι. Α. Πολύ καρπούζι. Είναι αλήθεια ότι το πρώτο τεστ στην εγκυμοσύνη το έκανε σε καφετέρια? Ναι, πάλι το Αντώνη Ρέμο. Στο καφέ του Αντώνη Ρέμο. Τι κάνει? Γουρλίτσα, το κάνω κουμπάρα αυτό. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα έτσι που λες ότι όσοι θέλουν να πιάσουν παιδί θα πρέπει να πηγαίνουν στον Αντώνη.